Ο κύριος Μέρμικας. Ναι. Παρακαλώ. Αξιότιμο Προεδρείο, αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ και εγώ για την αποδοχή της εργασίας μας. Και η εργασία μας έχει να κάνει με την μειωμένη δύναμη δραγμούς στις ασθενείς με σιγαρόδιαβη τύπου 2. Στο παρελθόν, διάφορες μελέτες έχουν δείξει τη σχέση μεταξύ ζαχαρούς διαβήτη τύπου 2 και επιπλοκών της άκρας χειρός, είναι το σύνδρομο του διαβητικού χεριού. Ο ζαχαρός διαβήτης τύπου 2 αυξάνει τον κίνδυνο σαρκοπενίας, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ασθενείς. Και είναι γνωστό ότι η μυϊκή δύναμη επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλλο, η φυλή πρόσληψη πρωτεϊνών και υδατανθράκων, καθώς και από χρόνια νοσήματα. Οι συνηθέστερα περιγραφόμενες επιπλοκές της άκρας χειρός είναι το σύνδρομο του Πιτρίν και το σύνδρομο καρπία σωλήνα, ποσοστό περίπου 45%, και άλλες επίσης αποτελούν στενοτική τενοντολιτρίτιδα και η περιορισμένη κινητικότητα των αρθρώσεων. Στην παθοφυσιολογία του ζαχαρούς διαβήτη και των μυοσκελετικών διαταραχών, ουσιαστικά επεισέρχονται δύο κύριες συνιστώσεις. Αφενός είναι η ινσουλινοαντίσταση και δεύτερον η υπεργλυκαιμία. Όλα αυτά οδηγούν σε μείωση των μυτοχονδρίων των μυϊκών κετάρων, σε έξαρση του οξυδοτικού στρες με παραγωγή φλεγμονωδών κεταροκυνών και όλα αυτά οδηγούν στην εκδήλωση σαρκοπενίας. Εξάλλου, διάφορες επιπλοκές του ζαχαρούς διαβήτη, όπως είναι ευρωπάθεια και εγκυοπάθεια, περαιτέρω συμβάλλουν στην εκδήλωση μυϊκής αδυναμίας. Όπως έχουν δείξει διάφορες μελέτες, η μειωμένη δύναμη της άκρας χειρός μπορεί να επηρεάσει δραστηριότητες στην καθημερινή ζωή του διαβητικού ασθενούς και εν τέλει να οδηγήσει σε ανικανότητα αυτοεξυπηρέτησης, δηλαδή μείωση των διαπροσωπικών σχέσεων, απώλεια της ανεξαρτησίας, οικονομική επιβάρυνση και γενικά μειωμένη ποιότητα ζωής. Η ανίχνευση προβλημάτων στα ανάκρα μπορεί να αποτελεί ένα προειδοποιητικό σημάδι περαιτέρω διαβητικών επιπλοκών, δεν πρέπει να παραλείπεται από την κλινική εξέταση και ένας απλός και εύκολος τρόπος ανίχνευσης αυτής είναι με τη μέτρηση της δύναμης δραγμού της άκρας χειρός. Και τι ορίζουμε ως δύναμη δραγμού? Δύναμη δραγμού είναι η μέγιστη δύναμη της έντενος εκούσιας κάμψης όλων των δακτύλων υπό κανονικές βιοκινητικές συνθήκες. Μετράει την ποσότητα της δύναμης που παράγεται από τους μυς του άνω άκρου που ελέγχουν την άκρα χείρα. Γίνεται με την απλή χρήση ενός δυναμόμετρου και είναι δείκτης ουσιαστικά της ολικής μυϊκής δύναμης ενός ατόμου. Χρησιμοποιείται για τη διάγνωση τόσο της σαρκοπενίας όσο και της ευθραυστότητας στους διαβητικούς ασθενείς. Και στο παρελθόν, διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι η δύναμη δραγμού ουσιαστικά είναι ελαττωμένη σε ασθενείς με ζαχαρόδιαβητη τύπου 2 σε σύγκριση με. Ασθενείς σε σύγκριση με control group. Σκοπός της εργασίας μας ήταν να μετρήσουμε τη δύναμη δραγμού σε ασθενείς με σαχαρό διαβήτη τύπου 2, οι οποίοι παρουσίαζαν μειωμένη δύναμη δραγμού και ιδιαίτερες ηλικίες μεγαλύτερης ίσης των 60 ετών. Εδώ παρατίθεται ο πίνακας με τα φυσιολογικά όρια δύναμης δραγμού, ανάλογα με την ηλικία και ανάλογα με το φύλλο. Και ο δεύτερος πίνακας αφορά τα φυσιολογικά όρια δύναμης δραγμού προσαρμοσμένα στο BMI των ασθενών και αφορά ηλικίες μεγαλύτερης ίσης των 60 ετών. Για την εργασία μας χρησιμοποίησαμε το δυναμόμετρο JAMAR και επιλέχθηκε τυχαίο δείγμα 100 ασθενών ηλικίας μεγαλύτερης ίσης των 50 ετών με ζαχαρό διαβήτη τύπου 2 στο ιατρείο μας. Όλοι οι ασθενείς ήταν δεξιόχειρες. Από τους ασθενείς αυτούς και με βάση τα κριτήρια αποκλεισμού καταγράφηκε η δύναμη δραγμού, προσαρμόστηκε ανάλογα με το BMI τους και μελετήθηκαν τα χαρακτηριστικά των ασθενών στους οποίους βρέθηκε μειωμένη, όπως προείπα. Τα κριτήρια αποκλεισμού τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα εξής: ήταν μυοσκελετικά προβλήματα των άκρων, όπως κάποιος τραυματισμός ή άλγος στον ώμο, στο βραχίον ή στην άκρα χείρα, σύνδρομο καρπιό σωλήνα, η έντονη χειρονακτική εργασία, κολαγωνικά νοσήματα, νευρολογικά νοσήματα όπως πρόσφατο ισχυμικό ή αιμορραγικό αγκιακό εγκεφαλικό που να έχει αφήσει νευρολογικό έλλειμμα, σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνια επιφρακτική πνευμονοπάθεια ή άσθημα. Τα χαρακτηριστικά των ασθενών τα οποία μελετήθηκαν ήταν τα εξής: ήταν η ηλικία, το φύλλο, το BMI, η διάρκεια νόσου, η χρόνια αντιδιαβητική αγωγή, το γλυκαιμικό προφίλ και συνοδά νοσήματα όπως η υπέρθεση, η υπερλιπιδημία καθώς και το κάπνισμα. Η διαδικασία της μέτρησης ήταν η εξής: ο ασθενής σε καθιστή θέση με ώμο σε έξω στροφή, τον αγκώνα σε 90 μοίρες και τον καρπό σε έκταση μεταξύ 0 έως 30 μοιρών και ολένη απόκληση. Έγινε χωρίς υποστήριξη του ανάκρου, η μέτρηση έγινε στο επικρατές χέρι το δεξιό και η διάρκεια της προσπάθειας δεν ξεπερνούσε τα 5 δευτερόλεπτα. Κρατήθηκε η καλύτερη προσπάθεια μεταξύ τριών προσπαθειών με ένα μεσοδιάστημα ξεκούρησης περίπου 30 δευτερολέπτων. Και από τους 100 ασθενείς της μελέτης μας, οι 23 ασθενείς αποκλείστηκαν με βάση τα κριτήρια αποκλεισμού που περιγράψαμε παραπάνω. Σε 20 ασθενείς ηλικίας 50 έως 60 ετών μετρήθηκαν φυσιολογικές τιμές δύναμης δραγμού, εκ των οποίων οι 17 ήταν άνδρες και οι 3 γυναίκες. Και οι 57 ασθενείς και οι υπόλοιποι 57 ασθενείς βρέθηκαν με μειωμένη δύναμη δραγμού, εκ των οποίων 47 άνδρες και 10 γυναίκες. Στους άνδρες ο μέσος όρος της δύναμης δραγμού ήταν 20,5 κιλά, ενώ για τις γυναίκες ο μέσος όρος ήταν στα 15 κιλά.
Η μέση ηλικία διάγνωση για του άνδρε ήταν τα 70 έτη. Διάγνωση ιδιοχθείου διαβήτη για του άνδρε ήταν τα 70 έτη με το ανώτερο όριο στα 84 έτη, ενώ για τι γυναίκε 67 με το ανώτερο όριο 74 ετών. Η μέση διάρκεια νόσου ήταν περίπου μία δεκαετία τόσο για του άνδρε όσο και για τι γυναίκε. Και παρατηρήσαμε ότι οι ασθενείς είχαν καλό γλυκαιμικό έλεγχο, με τη μέση τιμή γλυκοζηλωμένη στους άνδρες στο 6,5 ενώ για τις γυναίκες στο 6,8. Οι μισές γυναίκες ασθενείς ήταν ινσουλινοθεραπευόμενες, ενώ αντίστοιχα το 1 τρίτο των ανδρών έκαναν χρήση ινσουλίνης. Αξίζει να αναφερθεί ότι ένα στου 5 ασθενείς σε αγωγή με ινσουλίνη εμφάνιζε δυσκολία στη χρήση των στυλών ή ζητούσε βοήθεια από κάποιο τρίτο πρόσωπο. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανδρών είχαν υπέρταση κυπριλιπιδημία, 87 και 73% αντίστοιχα το ποσοστό, ενώ όσον αφορά τις γυναίκες, όλες είχαν υπέρταση κυπριλιπιδημία. Οι άνδρες, όσον αφορά το κάπνισμα, λίγο πάνω από τους μισούς άνδρες ήταν καπνιστές, ενώ αντίστοιχα 8 στις 10 γυναίκες δεν κάπνιζαν. Οπότε συμπερασματικά παρατηρήσαμε ότι παρά την καλή ανταπόκριση των ασθενών στην αντιδιαβητική αγωγή, παρατηρήθηκε μειωμένη δύναμη δραγμού σε ηλικιωμένους ασθενείς με μεγάλη διάρκεια νόσου. Στους περισσότερους ασθενείς συνυπήρχαν υπερλιπιδημία, υπέρταση και κάπνισμα. Οπότε η μέτρηση της δύναμης δραγμού χρησιμοποιείται αφενός για την ανίχνευση σαρκοπενίας σε ασθενείς με σαχαροδιαβήτη και συμβάλλει τόσο στην πρόληψη όσο και στη διάγνωση σημαντικών και καθημερινών λειτουργικών προβλημάτων που αφορούν την καθημερινότητα των ασθενών, όπως η εργασία, η χρήση των στυλών ινσουλίνης και γενικά δυνατότητες αυτοεξυπηρέτησης. Ως εκ τούτου, η δύναμη δραγμού πρέπει να περιλαμβάνεται στην κλινική εξέταση των ασθενών με ζαχαροδιαβήτη στο ιατρείο μας, καθώς κάποιες πρώιμες μέθοδοι αποκατάστασης και ενδυνάμωσης μπορεί να μειώσουν τη βαρύτητα των επιπλοκών στο μυοσκελετικό. Σας ευχαριστώ. Κάποια ερώτηση? Να ρωτήσω κάτι. Διαβάζοντας την εργασία σας, θυμήθηκα κάποιο περιστατικό που είχα, κάποιον ηλικιωμένο, ο οποίος ενώ θα έπρεπε να μπει σε ινσουλίνη ή ήταν απορριθμισμένος και ήταν και οργανοπαίκτης, έπαιζε κάποιο όργανο, ούτι παραδοσιακό, αλλά επειδή δεν είχαν δύναμη τα δάχτυλά του, είχε σταματήσει, ήταν απογοητευμένος. Όταν μπήκε σε ινσουλίνη και βελτιώθηκε ο μεταβολικός του έλεγχος, άρχισε να ξαναπαίζει και ήρθε και με ευχαριστούσε. Γι' αυτό δεν ξέρω στην εργασία σας αν είδατε και βελτίωση, αν ξανακάνατε μελέτη στα ίδια άτομα, βελτιώνοντας το μεταβολικό έλεγχο, αν βελτιώνεται και η δύναμη δραγμού. Όχι, αυτό δεν το κάνουμε. Γιατί ήταν εντυπωσιακό αυτό το περιστατικό που σας λέω, που ο άνθρωπος ξαναβρήκε τη ζωή του, ας πούμε. Ναι. Παρακαλώ. Εγώ λέγομαι Γκόγκου, είμαι υπεύθυνη του ιατρείου. Από το καλοκαίρι, με αφορμή το συνέδριο, ξεκινήσαμε να μετράμε δύναμη δραγμού και άλλα χαρακτηριστικά ηλικιωμένων ασθενών. Καταγράφουμε frailty στο ιατρείο για πολλούς λόγους και νομίζω ότι αξίζει να το κάνουμε όλοι στα ιατρεία μας, ειδικά με τους ηλικιωμένους, γιατί μπορούμε να παρέμβουμε και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής. Όχι μόνο, και σε νεότερους, και είναι και δείκτης προγνωστικός για καρδιαγγειακά η δύναμη δραγμού. Επειδή είναι πολύ νωρίς, έχουμε πει ότι κάθε 3-6, τέλος πάντων όταν θα έρχονται στο ιατρείο, σε αυτούς που έχουν μειωμένη δύναμη δραγμού, θα επαναλαμβάνουμε, βελτιώνοντας βέβαια, όπως είπατε, το μεταβολικό προφίλ, και τους έχουμε δείξει και κάποιες ασκήσεις ενδυνάμωσης στους μεγαλύτερους. Μη φανταστείτε κάτι φοβερό. Είστε σε συνεργασία με φυσικοθεραπευτή? Ναι, με το φυσικοθεραπευτή του νοσοκομείου μας. Έχουμε τμήμα φυσικοθεραπείας. Πολύ ωραία. Κυρίως έτσι ασκήσεις νευρομικής συναρμογής που θα τους βοηθήσω. Έχουμε πολύ χρόνο. Πάντως, μέχρι τις 11 ήταν οι ανακοινώσεις, επειδή δεν έγιναν οι δύο. Υπάρχει κάποια ερώτηση?